Εσείς βλέπετε ταινίες. Εγώ πάντως βλέπω. Θα μου πείτε χάσιμο χρόνο, αναπτύσσετε λίγο παραπάνω η φαντασία από ό,τι πρέπει, κάτι το οποίο δεν ωφελεί στα πνευματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως, ακόμα και από τις ταινίες, μπορούμε να βγάλουμε μερικά μηνύματα τα οποία θα μας ωφελήσουν πνευματικά. Παλαιότερα είχα δει τις ταινίες Matrix και Terminator, ιδίως το Terminator, το οποίο μου άρεσε αρκετά, το οποίο έχει ένα βαθύτερο συμβολισμό, ένα βαθύτερο μήνυμα, το οποίο δεν το γνώριζα μέχρι που είδα αυτό το βίντεο. Γι' αυτό είναι η ταινία το Matrix. Για να σας ξυπνήσει από το Matrix, για να σας βγάλει από την ψευδαίσθηση, τα ψέματα και την άγνοια. Δεν είναι επικίνδυνο για μένα, επειδή αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό ήρθα να κάνω. Γι' αυτό έγραψα το Matrix και τον εξολοθρευτή, για να ξυπνήσω τους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε καλύτερα πράγματα. Ο εξολοθρευτής είναι το πριν, από την αρχή του Matrix. Η Σάρα Κόνορ είναι η μητέρα του Νίο. Οπότε, ο J.C., John Connors, ο Ιησούς Χριστός, μεγαλώνει και γίνεται ο Νίο, αν και είναι ένα και το αυτό στην ταινία το Matrix. Το Matrix είναι στο μέλλον, ο εξολοθρευτής στο παρελθόν. Είναι ταξίδι στον χρόνο, σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού, η εξέλιξη της συνειδητότητας, ο άνθρωπος εναντίον των μηχανών. Οι μηχανές στον εξολοθρευτή μαθαίνουν ότι θα γεννηθεί ένα παιδί, το οποίο θα τους εξολοθρεύσει στο μέλλον, όταν θα καταπιέζουν τους ανθρώπους. Βλέπεις, είναι η μάχη του ανθρώπου εναντίον των μηχανών. Τα παιδιά του Θεού εναντίον των παιδιών του ανθρώπου που είναι η τεχνολογία.